Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πάνκαλο για αυτή την τιμητική πρόσκληση και για το θέμα αυτό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ να πω την αλήθεια όταν το ετοίμαζα. Βέβαια, τώρα που άκουσα τη κυρία Βασιλείου, μάλλον καλύτερα τη κυρία Βασιλείου, το Μόριο. Οπότε, σήμερα θα μιλήσω για το ΙΚΑ Κρυσέμα. Είναι ένα συνδυασμό ενό αναλόγου αμυλίνη, ΙΚΑ Κρυλιντίδη, μαζί με τη γνωστή σεμαγλουτίδη, την οποία μα παρουσίασε η κυρία Γραμματίκη νωρίτερα. Αναφερθώ στην ιστορική αναδρομή και πώς φτάσαμε στην κατασκευή της κακριλινητήτης και ποιος πιστεύουμε ότι θα είναι ο ρόλος της στην παχυσαρκία και το σαχαρώδη διαβήτη. Όπως αναφέρθηκε, η παχυσαρκία και ο σαχαρώδης διαβήτης αφορούν μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Περίπου 1,9 δισεκατομμύρια ενήλικες ήταν υπέρβαροι με βάση δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2016, δηλαδή αυτό αντιστοιχεί στο 39% του πληθυσμού, εκ των οποίων τα 650 εκατομμύρια ήταν παχύσαρκοι, το οποίο αντιστοιχεί το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και συνεχώς ο πολλασμός της αυξάνεται. Τα τελευταία 40 χρόνια ξέρουμε ότι τριπλασιάστηκε η επίπτωση παχυσαρκίας από το 1975 ως το 2016. Παράλληλα με την αύξηση του πολλασμού της παχυσαρκίας, ακολουθεί και η αύξηση στο σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Το 1980, 108 εκατομμύρια ασθενείς είχαν σαχαρώδη διαβήτη και αυτό τετραπλασιάστηκε στα 422 εκατομμύρια το 2014. Το 2014, το 8,5% των... Συγγνώμη λίγο, μπορείτε λίγο να μου κουνήσει αυτό προς τα πάνω γιατί δεν βλέπω την... Το ίδιο φαίνεται και στους άλλους. Τέλεια, ευχαριστώ. Το 2014 το 8,5% του παγκόσμιου πληθυσμού είχε σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και το 2019 καταγράφηκαν 1,5 εκατομμύριο θάνατοι, οι οποίοι οφειλόταν στο σαχαρώδη διαβήτη είτε σε επιπλοκές του και το μισό περίπου των θανάτων αυτών, το 48%, ήταν σε νέα άτομα ηλικίας κάτω από 70 έτη. Η προσολογία της παχυσαρκίας και του σαχαρώδη διαβήτη είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, στο οποίο δεν θέλω να αναφερθώ. Στο μόνο που θα ήθελα να θυμίσω είναι ότι και τα δύο έχουν γενετικό υπόβαθρο, πάνω στο οποίο επιδρούν οι ίδιοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, και όταν εμφανίζεται μία από τις δύο ασθένειες, αυξάνεται κατά πολύ η πιθανότητα να εμφανίσουμε και την άλλη ασθένεια. Οπότε θα ήταν ιδανικά πάρα πολύ καλό να έχουμε ένα φάρμακο το οποίο αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και τις δύο καταστάσεις. Ένας από αυτούς τους στόχους θα είναι και η αμυλίνη, η οποία είναι ένα άλλο πεπτίδιο του εντέρου, πάνω σε αυτά που ήδη έχουν αναφερθεί, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1986. Βέβαια, η ιστορία της ξεκινάει γύρω στο 1900, που ναι, μεν οι επιστήμονες τότε δεν ήξεραν ότι πρόκειται περί αμυλίνης, αλλά μέσα στα β' Παγκρατικά κύτταρα διαπίστωσαν μία ουσία, την οποία είχαν ονομάσει ως ιελοειδές. Το 1943 αναγνωρίζουν ότι πρόκειται περί αμυλοειδούς, και το 1986 δύο ανεξάρτητες ομάδες ανακαλύπτουν την ακολουθία του πεπτιδίου αυτού. Η μία ομάδα δουλεύει πάνω σε β' Παγκρατικά κύτταρα που προέρχεται από ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη και ονομάζουν το πεπτίδιο αυτό Diabetes Associated, ενώ η άλλη ομάδα δουλεύει σε παγκρατικά κύτταρα από υγιή άτομα και το ονομάζει Islet Amyloid Polypeptide. Τελικά επικρατεί ο όρος αμυλίνη. Το 1989 αναγνωρίζουν ότι η αμυλίνη δεν εναποτίθεται μόνο ενδοκυτάρια, αλλά κυκλοφορεί και στο αίμα. Το 1990 μαθαίνουμε ότι η αμυλίνη εκρίνεται ταυτόχρονα μαζί με την ινσουλίνη από τα β' Παγκρατικά κύτταρα μετά την πρόσληψη τροφής και κυρίως όταν αυξάνεται η συγκέντρωση της γλυκόζης. Και το 1997 παράγεται το πρώτο συνθετικό ανάλογο της αμυλίνης, η πραλιντίδη, η οποία πήρε έγκριση το 2005 από τον FDA για να χορηγείται σε ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2 μαζί με ινσουλίνη. Χρειάζεται να έχει μικρό χρόνο ημίσια ζωής, με αποτέλεσμα πρέπει να χορηγείται υποδορίως 3 φορές την ημέρα. Το 2021 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η Cagrilintide, η οποία έχει μεγαλύτερο χρόνο ημίσια ζωής, είναι πιο σταθερό μόριο και σχεδόν ταυτόχρονα το 2021 και το 2023 συνδυάστηκε με τη σεμαγλουτίδη, παράγοντας τη κάγκρι σέμα, στο οποίο θα αναφερθώ και σήμερα.
ρόλος της αμυλίνης είναι μαζί, εδώ βλέπουμε και τα υπόλοιπα πεπτίδια του εντέρου. Η αμυλίνη με το μπλε παράγεται από τα β' πανκρεατικά κύτταρα, βρά στον εγκέφαλο, ειδικότερα στον προμύκη μυελό, καταστέλνοντας την όρεξη, καταστέλνοντας τη γλυκαγόνη, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας στο λιπόδι ιστό και μειώνει και την κένωση του στομάχου. Έχει δηλαδή παράλληλη δράση με το GLP, παρόμοια αλλά δρώντας με διαφορετικό τρόπο. Και πάνω σε αυτό ήταν που σκέφτηκαν να συνδυάσουν μαζί με έναν αγωνιστή το GLP-1 με τον αγωνιστή της αμυλίνης. Η αμυλίνη είναι αυτή που παράγεται φυσιολογικά στον άνθρωπο. Έχει μικρό χρόνο ημίσια ζωής 15 με 20 λεπτά. Το πρώτο ανάλογο ήταν η παραμυλινητίδη, η οποία είχε χρόνο ημίσια ζωής 50 λεπτά, έπαιξε με τις αντικαταστάσεις κάποιων αμυλοξέων. Και τελικά σχηματίστηκε η καγκριλιντίδη, η οποία έχει 180 ώρες χρόνο ημίσια ζωής, οπότε μπορεί να χορηγείται μία φορά την εβδομάδα. Και προέκυψε από την αντικατάσταση ορισμένων αμυλοξέων και την προσθήκη ενός ομάδας λιπαρού οξέως, το οποίο το καθιστά πιο σταθερό και δεν το επιτρέπει να σχηματίζει, να πολυμερίζεται και να σχηματίζει η νίδια, το οποίο κάνει η αμυλίνη. Και ξέρουμε ότι σε καταστάσεις με σαχαρόδη διαβήτη που υπάρχει με αυξημένη συγκέντρωση αμυλίνης, αυτή σχηματίζει περισσότερα η νίδια, εναποτίθεται μέσα στα β' πανκρεατικά κύτταρα και τελικά οδηγεί σε καταστροφή των β' πανκρεατικών κυττάρων. Και πιστεύετε ότι και αυτό οφείλεται στην χαμηλή συγκέντρωση ινσουλίνης που έχει στα τελικά στάδια ο σαχαρόδης διαβήτης. Το 2021 ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η καγκριλιντίδη και όταν χρησιμοποιήθηκε σε πειραματόζω, φάνηκε ότι μειώνει την αύξηση της τροφής στα διάφορα είδη. Το πρώτο είναι το πλασίβο που δεν χορηγείται και στα υπόλοιπα όλα φαίνεται ότι μειώνει την πρόσληψη τροφής σε όλα τα είδη που χρησιμοποιήθηκε. Η μειωμένη πρόσληψη τροφής μεταφράστηκε σε απώλεια σωματικού βάρους, όπου το control παραμένει σταθερό το σωματικό βάρος και σε όλες τις άλλες ομάδες χάνουν βάρος με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Ακολούθως δοκιμάστηκε σε ανθρώπους με παχυσαρκία ή άτομα που ήταν υπέρβαρα. Σε φάσεις 2, σίγουρα οι αστυνομικοί δεν είχαν διαβήτη, ήταν exclusion criterion. Δοκιμάστηκαν διάφορες δόσεις καγκριλιντίδης από 0,3 μιλιγκράμ έως 4,5 μιλιγκράμ. Ήταν 706 συμμετέχοντες και συγκρίθηκε με τη λιραγλουτίδη, η οποία είχε έγκριση για την απώλεια βάρους τότε. Και υπήρχε και πλασίμπο ομάδα. Οι πρώτες 6 εβδομάδες ήταν περίοδος τυφλοποίησης της δόσης. Ακολουθούσαν 20 εβδομάδες με διατήρηση της δόσης. Και στη συνέχεια είχαμε άλλες 6 εβδομάδες με follow-up. Φάνηκε ότι είχε απώλεια βάρους με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Επάνω είναι το πλασίμπο. Είχαν 3% απώλεια βάρους, το οποίο το είχαν πετύχει σε όλους. Υπήρχαν γενοδυτικές παρεμβάσεις με διατροφολόγο και ειδική διατροφή. Και μετά με δοσοεξαρτώμενο τρόπο, η καγκριλιντίδη είχε απώλεια βάρους από 6% έως 11% και ήταν παρόμοιο με τη λιραγλουτίδη. Οι διαφορές ήταν στατιστικά σημαντικές όλες τις καγκριλιντίδης έναντι του πλασίμπο, αλλά με τη λιραγλουτίδη είχαν παρόμοια διαφορά στην απώλεια βάρους που ήταν περίπου 10%. Πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών είχε πετύχει απώλεια βάρους πάνω από 5%, το 89% με τη μέγιστη δόση 4,5 μιλιγκράμμ και περίπου 75% με τις υπόλοιπες δόσεις. Παρόμοια αποτελέσματα με αυτά της λιραγλουτίδης που είχε πετύχει απώλεια βάρους πάνω από 5% κατά 76% των ασθενών. Ενώ ένα στους τρεις, τους ασθενείς που είχαν πάρει πλασίμπο, είχαν απώλεια πάνω από 5%. Απώλεια βάρους πάνω από 10% πέτυχαν περίπου η μισή ασθενείς που είχαν λάβει καγκριλιντίδη, 40% με τη λιραγλουτίδη και ένα 10% με το πλασίμπο. Και την απώλεια πάνω από 15% την πέτυχαν περίπου το 20% με την καγκριλιντίδη των 2,4 μιλιγκράμμ, 14% με τη λιραγλουτίδη και μόλις 3% με το πλασίμπο. Όσον αφορά τις ασθενείς ενέργειες,
ακριβώς το ίδιο μοτίβο με όλα τα προηγούμενα μόρια. Δηλαδή είναι οι παρόμοιες με τη λυραγλουτίδη, περίπου στο 70 με 80% ανάλογα με τη δοσολογία. Το πλασίμπο έχει 66% εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Όλες είναι οι ήπιες με ένταση, καστιντερικές διαταραχές, όπως ήταν και τα προηγούμενα μόρια. Οπότε προκύπτει ότι η κανκελιντίδη μειώνει το σωματικό βάρος. Αν τη συνδυάσουμε με κάποιο άλλο αγωνιστή, τον GLP, τότε πιθανό να έχουμε μεγαλύτερη απώλεια βάρους, καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο και να πετύχουμε τελικά τους γλυκαιμικούς στόχους που θέλουμε. Συνδυάστηκε η κανκελιντίδη με τη σεμαγλουτίδη, οι οποίες και δύο μπορούν να χορηγηθούν μία φορά την εβδομάδα με υποδόρια ένεση. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε σε ασθενείς οι οποίοι είχαν παχυσαρκία ή ήταν υπέρβαροι σε φάση 1β. Δοκιμάστηκαν διάφορα είδη κανκριλιτίδης από 0,16 έως 4,5 μιλιγκράμμ. Η σεμαγλουτίδη ήταν των 2,4 μιλιγκράμμ. Αρχικά είχε τη τυπλοποίηση δόσης τις πρώτες εβδομάδες, τις πρώτες 16 εβδομάδες, με δόση διατήρηση ήταν για 4 εβδομάδες και μετά follow-up άλλες 5 εβδομάδες. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών και κατά πόσο ήταν αποτελεσματικό στο να χάσουν βάρος. Η εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια στις 2 εβδομάδες γύρω στο 96% και ήταν οι ήπιες μέτριας έντασης γαστρικές διαταραχές και η απώλεια βάρους και ήταν περίπου 17%, ενώ στο πλασίβο ήταν το 10% που ήταν σχέτη σε μαγνητίδι. Ακολούθως δοκιμάστηκε σε ασθενείς που είχαν σαχαρό διαβήτη. Πρόκειται για μια διπλή τυφλή μελέτη φάσης 2. Μετήχαν 92 ασθενείς. Οι ομάδες ήταν τρεις. Έλαβαν είτε κανκρίσιμα 2,4 μιλιγκράμμ, είτε σε μαγλουτίδι με πλασίβο 2,4 μιλιγκράμμ, είτε κανκριλιντίδη 2,4 μιλιγκράμμ μαζί με πλασίβο. Οι 16 πρώτες εβδομάδες είχαν τυπλοποίηση δόσης, 16 εβδομάδες θεραπεία και follow-up για άλλες 5 εβδομάδες. Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η μεταβολή της γλυκοζηλωμένης και τα καταληκτικά σημεία ήταν η απώλεια βάρους και τα δεδομένα από τη συνεχή καταγραφή γλυκόζης. Πράγματι υπήρχε μεταβολή στην γλυκοζηλωμένη. Μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε με το συνδυασμό κανκρίσιμα, παρόμοιο με αυτό της σεμαγλουτίδης και πολύ μικρότερη μεταβολή με την κανκριλιντίδη. Αριθμητικά, με το συνδυασμό είχαμε 2,2% απώλεια της πτώσης της γλυκοζηλωμένης, παρόμοια με το 1,8% της σεμαγλουτίδης και 0,9% ήταν η πτώση στην κανκριλιντίδη. Το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν το στόχο της γλυκοζηλωμένης κάτω από 7% ήταν πολύ υψηλό με το συνδυασμό, ήταν το 89% των ασθενών. Το 69% των ασθενών με τη σεμαγλουτίδη πέτυχαν το στόχο, ενώ με την κανκριλιντίδη 1 στους 3, 30% περίπου. Τον ακόμη πιο αυστηρό στόχο γλυκοζηλωμένης κάτω από 6,5% το πέτυχαν το 75% των ασθενών με το κάγκρισέμα, το 48% με τη σεμαγλουτίδη μόνο και το 16% με την κανκριλιντίδη. Όσον αφορά τα δεδομένα της συνεχούς καταγραφής γλυκόζης, η ομάδα που έλαβε την κάγκρισέ μας, στην έναρξη της μελέτης, μόνο το 46% του χρόνου βρισκόταν εντός του στόχου. Στο τέλος της μελέτης, στις 32 εβδομάδες, αυτό έγινε 89%. Στην ομάδα με τη σεμαγλουτίδη, το 33% περίπου έγινε 16%. Και με την κανκριλιντίδη το 57% έγινε 72%. Η μεταβολή του σωματικού βάρους ήταν παρόμοια, δηλαδή με τον συνδυασμό κάγκρισέμα είχαμε τη μεγαλύτερη μεταβολή του σωματικού βάρους, ακολούθησε με την κανκριλιντίδη και μετά λιγότερη ήταν με τη σεμαγλουτίδη. Όσον αφορά νούμερα, 16% είχαμε απώλεια βάρους με την κανκριλιντίδη, 5% με τη σεμαγλουτίδη και 8% με την κανκριλιντίδη. Το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν απώλεια βάρους πάνω από 10% ήταν 71% με το συνδυασμό κάγκρισέμα, 14% με τη σεμαγλουτίδη και 23% με την κανκριλιντίδη. Την σημαντική απώλεια βάρους πάνω από 15% την πέτυχε το 54% των ασθενών με την κάγκρισέμα, κανένας με τη σεμαγλουτίδη και 6,7% με την κανκριλιντίδη.
Οι ευθύμητες ενέργειες που εμφανίστηκαν ήταν οι γνωστές γαστρικές διαταραχές, οι οποίες όλες ήταν ήπιες και μέτριες έντασης, 68% περίπου με το συνδυασμό, 71% με τη σεμαγλουτίδη και 80% με την κανκρελιντίδη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που ανάγκασαν να σταματήσει κάποιος το φάρμακο ήταν μόνο σε ένα άτομο και σε αυτό που έλαβε σεμαγλουτίδη ήταν αυτός. Οι γαστρεντερικές διαταραχές που συναντώνται πιο συχνά είναι η ναυτία, με 29% στην κάγκρη σέμα, 16% σε αμαγλουτίδη και 13% στην κάγκρη λιντίδη. Ακολουθεί η δυσκυλιότητα και η διάρρεια, οι οποίες αυτές πάντα συμβαίνουν στην περίοδο τυπλοποίησης της δόσης και μετά εμφανίζουν ένα πλατό. Συμπερασματικά, ο συνδυασμός κάγκρη σέμα είναι δυνατόν να οδηγήσει σε επίτευξη του γλυκαιμικού στόχου, με μάλιστα το 89% πέτυχαν οικοζηλωμένοι κάτω από 7%. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μπορεί να επιτύχει να είναι εντός του στόχου, το 89% του χρόνου να είναι εντός του στόχου. Οδήγησε σε σημαντική απώλεια βάρους που μπορεί να φτάσει και το 17%. Φαίνεται ότι είναι ασφαλές, καλά ανεκτό φάρμακο, με ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες, οι οποίες είναι γνωστές γαστρικές διαταραχές και δεν προκαλεί υπογλυκαιμικά επεισόδια. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα είναι από μελέτες φάσης 2. Τώρα ξέρουμε ότι είναι σε κλινικές μελέτες φάσης 3 υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και πρέπει να έχουμε περισσότερες μελέτες μεγαλύτερης διάρκειας για να δούμε το πλήρες αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε το φάρμακο αυτό. Και σίγουρα συμμετέχουν περισσότερα άτομα για να δούμε ότι όντως είναι ασφαλής. Σας ευχαριστώ πολύ.